Κυρία Υπουργέ, στην ακριτική Ικαρία για πολλωστή φορά οι γονείς έρχονται αντιμέτωποι με το σοβαρό πρόβλημα που αφορά την υγεία των παιδιών τους, τους κινδύνους που δημιουργούνται από την έλλειψη παιδιάτρων τόσο στο Γενικό Νοσοκομείο όσο και στα υπόλοιπα κέντρα υγείας και της Ικαρίας και των Φούρνων. Αλλά και σε όλες βέβαια τις δημόσιες δομές των δύο νησιών. Προδιαγεγραμμένη επομένως συνέπεια αυτής της κατάστασης ήταν όσο καταγγέλει η Ένωση Γονέων των Σχολείων της Ικαρίας, σύμφωνα με την οποία στις 12 Ιανουαρίου γονιός από το Καρκινάγρι της Ικαρίας, δηλαδή που έχει 80 χιλιόμετρα από τον Άγιο Κύρικα, που με βάση το δικό δίκτυο της Ικαρίας σημαίνει 2,5 ώρες δρόμο, διαπίστωσε πηγαίνοντας εκεί το τετράχρονο παιδί του ότι μία και μοναδική παιδίατρος του νοσοκομείου απουσίαζε για ένα χρονικό διάστημα από τα καθήκοντά της, όπως είναι φυσικό να συμβαίνει σε έναν άνθρωπο. Ωστόσο δεν υπήρχε κανένας παιδίατρος για να καλύψει τις ανάγκες της περίθαλψης του παιδιού, το οποίο γύρισε 2,5 ώρες πάλι πίσω χωρίς να πάρει καμία θεραπεία. Η εγκληματική υποστελέχωση των δημόσιων μονάδων υγείας της Ικαρίας αφήνει απροστάτευτο τον παιδικό πληθυσμό, ουσιαστικά ακάλυπτο τόσο για τις πάγιες ανάγκες, τόσο βέβαια και για έκτακτα περιστατικά που μπορεί να προκύψουν και να προκαλέσουν μέχρι και κινδύνους για τη ζωή τους. Όταν είναι 950 μόνο τα παιδιά που φοιτούν στις δύο βαθμίδες, ενώ με τις βρεφικές ηλικίες και τα παιδιά των φούρνων μιλάμε συνολικά για 1.500 παιδιά περίπου, τα οποία διπλασιάζονται βέβαια κατά τους θερινούς μήνες και όλοι αυτοί επαφίονται, εξυπηρετούνται από μία μόλις παιδίατρο. Όταν προβλέπονται δύο θέσεις για το νοσοκομείο, μία στο κέντρο υγείας Εύδουλου, η οποία επίσης είναι καινή, μία στο πολυδύναμο ιατρείο Ραχών, που όχι μόνο παιδίατρο δεν έχει, αλλά είναι τόσο πολυδύναμο που παραμένει κλειστό. Ενώ, δηλαδή, ο μοναδικός παιδίατρος δημόσια δομής υγείας των δύο νησιών δεν μπορεί βέβαια ούτε στοιχειοδός να καλύψει τις ανάγκες περίθαλψης των παιδιών. Σας ρωτάμε λοιπόν με βάση αυτή την πολύ επικίνδυνη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μάλιστα σε ένα κριτικό νησί, τι μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση ώστε να γίνουν άμεσα οι αναγκαίες προσλήψεις σε αριθμό παιδιάτρων με μόνιμη σχέση εργασίας, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, προκειμένου να στελεχωθούν όλες οι δημόσιες μονάδες υγείας της Ικαρίας και να καλύπτονται οι ανάγκες των παιδιών σε 24-ωρη βάση. Να αναπτυχθούν και να στελεχωθούν με όλο το αναγκαίο υγειονομικό και άλλο προσωπικό, καθώς και να εξοπλιστούν τα κέντρα υγείας ώστε να παρέχονται πλήρως και δωρεάν όλες οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στα παιδιά και σε όλο τον πληθυσμό των δύο νησιών. Ευχαριστώ. Κυρία Κομνηνάκα, πράγματι υπάρχει πρόβλημα έλλειψης παιδιάτρων στην Ικαρία, αλλά πείτε μου εσείς σε ποια διεθνή πρότυπα βρήκατε ότι πρέπει να υπάρχει ένας παιδιάτρος κάθε 500 παιδιά? Για το ότι υπάρχει πρόβλημα παιδιάτρων στην Ικαρία δεν φταίει φυσικά η πολιτική της κυβέρνησης. Ούτε περικοπές στη κρατική χρηματοδότηση έγιναν, ούτε εμπάργκο στις προσλήψεις έγινε. Οπότε υπάρχει πραγματικά ένα πρόβλημα στελέχωσης ειδικοτήτων γιατρών στην περιφέρεια. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε μάθει να βλέπουμε ειδικούς γιατρούς. Αυτό είναι ένα τεράστιο διαχρονικό ζήτημα που εξεργαζόμαστε τώρα για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις εκείνες που θα καταστήσουν τις θέσεις σε απομακρυσμένα νησιά ελκυστικές για τους υγειονομικούς μας. Το ότι δεν είναι ελκυστικές οι θέσεις το βλέπουμε εδώ και πολλά χρόνια και υπάρχει ένα μεγάλο θέμα στελέχωσης στην περιφέρεια σε συγκεκριμένες ειδικότητες. Αναζητούμε λοιπόν λύσεις στα πλαίσια του Εθνικού Συστήματος Υγείας για να δώσουμε και οικονομικά αλλά και επιστημονικά κίνητρα στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό ώστε να αυξήσουμε το ενδιαφέρον τους για τα νησιά και ειδικότερα για τα απομακρυσμένα και μικρά νησιά. Η κυβέρνηση στηρίζει διαχρονικά τις δομές υγείας, με σεβασμό προς τους νησιώτες και με γνώμονα την παροχή των καλύτερων και πιο αποτελεσματικών υπηρεσιών προς τους μόνιμους κατοίκους, αλλά και προς τους επισκέπτες των νησιών, όπως αναφέρεται για το καλοκαίρι. Υπάρχει πράγματι μία παιδίατρο στο νησί, και αυτή είναι στο νοσοκομείο, δεν είναι σε άδεια, είναι παρούσα. Επιπλέον, οι ιδιώτες γιατροί από την Αθήνα επισκέπτονται το νησί για ιδιωτικά ιατρία μία και δύο φορές το μήνα. Τέλος, υπάρχουν γενικοί γιατροί που στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης είναι οι γιατροί που καλύπτουν όλη την οικογένεια και τα παιδιά. Να σας πω μόνο ότι εγώ έφυγα με τον 14 μηνών γιο μου στο Λονδίνο για μετεκπαίδευση, κάθισα 2 χρόνια. Ο γιατρός που μας έλειπε ήταν γενικός γιατρός. Για να πάω στον παιδίατρο έπρεπε να πάρω χαρτί από τον γενικό γιατρό, αν χρειαζόταν. Δεν χρειάστηκε. Αντιμετώπιζε εκείνος το παιδί για κάθε πρόβλημα. Για την ηλαρά που πέρασε, για τα ζυμαγουλάδες που πέρασε, για κάθε πρόβλημα που είχαμε. Στην Ελλάδα, βέβαια, έχουμε το προνόμιο να έχουμε πολλούς ειδικούς και τους χρησιμοποιούμε και θέλουμε τη συμβολή του ειδικού.
Να θυμίσω εδώ ότι η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια έχει ένα δίκτυο τηλεϊατρικής που είναι ήδη εγκατεστημένο και λειτουργικό και μπορούμε και παρέχουμε υπηρεσίες υγείας στους νησιώτες μας σε πάρα πολλές ιατρικές ειδικότητες, ακόμα και στα πιο μικρά νησιά. Η αξία της τηλεϊατρικής στη χώρα μας είναι πάρα πολύ μεγάλη, λόγω της νησιωτικότητας. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι αδυνατόν να υπάρχουν γιατροί από κάθε ιατρική ειδικότητα σε όλα τα μικρά νησιά, σε νησιά που έχουν 200 ή 500 κατοίκους. Αυτό το κενό, αυτή τη δυσκολία έρχεται να καλύψει τη τηλεϊατρική. Έτσι, στο κέντρο υγείας Ευδήλου, παραδείγματος χάρη, αν καταστεί αναγκαίο, μπορεί να γίνει άμεσα επικοινωνία με παιδίατρο. Επίσης, μέσω της τηλεϊατρικής πραγματοποιούνται στο νησί παιδοψυχιατρικά και αναπτυξιολογικά ραντεβού. Παρ' όλα αυτά, το Υπουργείο Υγείας έχει λάβει σοβαρά υπόψη το πρόβλημα της παρουσίας παιδιάτρων στην Ικαρία και διευκολύνει κατά προτεραιότητα όλα τα αιτήματα με τη μετακίνηση επικουρικού, ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, προκειμένου να παρέχει και να καλύψει τις πάγιες ανάγκες, καθώς και οι προκηρύξεις των θέσεων για την πλήρωση των αναγκαίων θέσεων απέβηκαν άγονες μέχρι στιγμής. Και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε. Ευχαριστώ. Κυρία Υπουργέ, πραγματικά μας εκπλήσετε. Μετά από τον Πρωθυπουργό που ανακάλυψε ότι δεν είναι απαραίτητη ουσιαστικά η εντατικολογία και μπορούν οι ασθενείς να διασωληνώνονται και στους διαδρόμους ή σε απλές κλίνες, εσείς τώρα ανακαλύψατε ότι δεν είναι απαραίτητες και οι ειδικότητες των γιατρών, δεν είναι απαραίτητη η παιδιατρική. Και άρα μπορεί ένα παιδί με τις εξειδικευμένες, με τις ανάγκες που έχει να θεραπεύεται από οποιονδήποτε γιατρό. Για να σας διευκολύνω βέβαια, να σας πω ότι ιδιαίτερα στη Δυτική Ικαρία, στο Καρκινάκρι συγκεκριμένα, πέρυσι το καλοκαίρι, επί 4 μήνες, δεν υπήρχε ούτε αγροτικός ιατρός που καταλαβαίνετε ότι δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζει τις ανάγκες, εξειδικευμένες ανάγκες που έχει ένα παιδί, όταν μιλάμε για ένα πληθυσμό που εξυπηρετείται ολόκληρος από ένα μόνο παιδίατρο για δύο νησιά, και για τους Φούρνους και για την Ικαρία. Και βέβαια δεν είναι πρώτη φορά που συζητάμε για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Επανερχόμαστε με επίκαιρη ερώτηση μέσα σε 1,5 χρόνο. Τότε είχε δημιουργηθεί το πρόβλημα με τη μετακίνηση του επικουρικού ιατρού που μόλις προσελήφθη στο νοσοκομείο της Σάμου. Και τότε, ακούσαμε και τότε από τον τότε υφυπουργό διαβεβαιώσεις ότι τα νησιά του Βορείου Αιγαίου βρίσκονται στην πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης, ότι κάνουν προσπάθειες, αλλά ήταν τόσο στην πρώτη προτεραιότητα που σήμερα η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη. Διότι εδώ και ένα χρόνο που έληξε περίπου η θητεία του επικουρικού γιατρού, παραμένουμε με αυτόν τον ένα γιατρό. Και φυσικά αυτός ο άνθρωπος, εμείς αναρωτιόμαστε, μία γιατρός, δικαιούται να αρρωστήσει, να πάρει άδεια, να πάρει τα ρεπό που είναι πραγματικά είδος προς εξαφάνιση στις δομές υγείας των νησιών? Επειδή είχαμε συζητήσει τις προηγούμενες μέρες και για την κατάσταση του νοσοκομείου της Σάμου, που είναι στον ίδιο νομό, και τα ίδια μας αναμασούσατε και τότε, να σας πούμε ότι και εκεί οι εργαζόμενοι δουλεύουν 16 ώρες βάρδια για να μπορέσει να ανταποκριθεί το νοσοκομείο. Και προφανώς, γιατί είναι μια βολική δικαιολογία η επίκληση των άγωνων διαγωνισμών που αναμασάτε όχι μόνο εσείς και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Αυτό, ξέρετε, δεν αποτελεί άλοθη για να δικαιολογήσετε τα εγκληματικά κενά και τις ελλείψεις που υπάρχουν στις δομές υγείας των νησιών. Αποτελεί ακριβώς τον καθρέφτη της πολιτικής σας, που αποτυπώνεται και σε τέτοιου είδους απαντήσεις ότι δεν γνωρίζετε σε ποια πρότυπα προβλέπουν την ανάγκη ύπαρξης γιατρών. Σας λέμε τις οργανικές θέσεις που υπάρχουν, προβλέπονται στους οργανισμούς των τριών των νοσοκομείων και των δομών υγείας της Ικαρίας. Και βέβαια αντανακλάτε στις απαράδεκτες συνθήκες εργασίας αυτών των ανθρώπων, στο ακριβό κόστος ζωής, μάλιστα σε συνθήκες περικοπών, στις ελλείψεις της κάλυψης των κοινωνικών αναγκών τους, άρα στη διαχρονική πολιτική που διαμορφώνετε και εσείς και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, και όσο αυτές παραμένουν έτσι, προφανώς και οι θέσεις στα νοσοκομεία θα παραμένουν ακάλυπτες, και βέβαια πολύ περισσότερο όταν ένας γιατρός γνωρίζει ότι η μετακίνησή του σε ένα νοσοκομείο μιας ακριτικής περιοχής μπορεί να σημαίνει ότι μόνος του θα υπηρετεί σε μόνιμη εφημερία στην πραγματικότητα και θα έχει την ευθύνη για τόσους ασθενείς. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η πολιτική που εφαρμόζεται στο δημόσιο σύστημα υγείας και αυτά που πραγματικά επικαλείστε για να δικαιολογήσετε τα υποτιθέμενα διεθνή πρότυπα, δεν έχουμε καμιά αμφιβολία ότι με αυτά συμβαδίζετε. Είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που επιβάλλει τις εκτεταμένες περικοπές στο δημόσιο σύστημα υγείας, που αντιμετωπίζει ως κόστος και την ανθρώπινη ζωή και τις ανάγκες των εργαζομένων και τις περικόπτει βέβαια προς όφελος των ιδιωτών γιατρών. Και επειδή επικαλεστήκατε και τους ιδιώτες, δεν περίμενετε κάτι διαφορετικό, δεν είναι και καινούριο. Αν πραγματικά εσείς θεωρείτε ως επιτυχία να υπάρχει ένας ιδιώτης γιατρός δύο φορές το μήνα στο νησί για να καλύπτει τις ανάγκες των παιδιών, σας ρωτάμε πώς θα αντιμετωπιστεί ένα επίγον περιστατικό σε ατυχήματα κλπ. Που συμβαίνουν σε αυτές τις ηλικίες όταν ο παιδίατρος είναι είδος προς εξαφάνιση. Ευχαριστώ. Μάλλον δεν ακούσετε τίποτα από ό,τι είπα, ούτε έχετε διάθεση να ακούσετε τίποτα από ό,τι είπα, ούτε έχετε διάθεση να δείτε πώς λειτουργεί ο κόσμος. Έχετε τη δική σας άποψη. Πρέπει να υπάρχει ένας γιατρός σε κάθε χωριό, γιατί μπορεί, και όχι μόνο σε χωριό, αλλά πιθανώς και κατά τη διαδρομή, γιατί μπορεί πράγματι κάποιο παιδάκι να πέσει από το ποδήλατο και να είναι 3 χιλιόμετρα πιο πέρα ο γιατρός και να μην υπάρχει αυτοκίνητο και να χρειαστεί να κάνουν μισή ώρα. Με συγχωρείτε. Λοιπόν. Κοιτάξτε, υπάρχουν διεθνή πρότυπα για τη στελέχωση και σε γενικούς γιατρούς και σε ειδικότητες και σε νοσοκομεία και στα πάντα. Βεβαίως η Ελλάδα έχει ένα πρόβλημα μεγάλο με τα νησιά και βεβαίως πρέπει να έχουμε γιατρούς σε κάθε νησί. Είμαι σαφώς υποστηρικτής του να υπάρχει ιατρική παρακολούθηση. Από την άλλη μεριά, είναι επίσης σαφές ότι ένας γιατρός που δεν βλέπει αρκετά περιστατικά κάθε χρόνο χάνει την ικανότητά του, την εμπειρία του και τη δυνατότητά του να είναι καλός γιατρός. Άρα πρέπει να αποφασίσουμε βάσει πόσων περιστατικών έχει εμπειρία ένας γιατρός και άρα πρέπει να τον στείλουμε να κάνει θητεία σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή. Και σας είπα και πάλι ότι στην Ελλάδα με τα πολλά νησιά χρειάζεται απαραίτητα γιατρό σε κάθε νησί, χρειάζονται ανάλογα με τον πληθυσμό περισσότεροι γιατροί και χρειάζεται να έχουμε τηλεϊατρική για να έχουμε οποιαδήποτε ειδικότητα χρειάζεται για τους ανθρώπους. Γιατί μπορεί στην Ικαρία να μην χρειάζεται μόνο παιδίατρος και δεν χρειάζεται μόνο παιδίατρος, χρειάζεται ρευματολόγος, χρειάζεται νευρολόγος, χρειάζεται οποιαδήποτε παθολογική ιατρική, διαβητολόγος. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι μεγάλοι σε ηλικία, δεν είναι μόνο τα παιδιά. Όλα αυτά μπορούν να λυθούν αν υπάρχει ένας καλός γενικός γιατρός και υπάρχει η διασύνδεση με τις μονάδες των ειδικών και τα μεγάλα κέντρα. Και αυτό το έχουμε ήδη στη διάθεσή μας και μπορούμε να το κάνουμε. Άρα, αυτό που θέλουμε σίγουρα να υπάρχει, βεβαίως θέλουμε παιδίατρο στο νησί, βεβαίως θέλουμε δύο παιδιάτρους στο νησί. Και αν οι θέσεις προκηρύσσονται και θα προκηρυχθούν και πάλι. Αλλά αυτό που σας λέω είναι ότι πρέπει να οργανωθεί η κατάσταση της, οι δομές της υγείας και ο τρόπος που παρέχουμε την υγεία στην Ελλάδα έτσι, ώστε όπου και να βρίσκεται ο ασθενής να έχει την καλύτερη δυνατή φροντίδα. Και αυτό μπορεί να γίνει με μία μίξη και των γιατρών που είναι στην περιοχή και της τηλεατρικής σύνδεσης. Ευχαριστώ πολύ.